αυτά εις την μακαρίαν ζωή την παράση φιλάνθρωπε εις την κατάπαυση σου Κύριε όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται. Παρόν στις εκδηλώσεις εορτασμού για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Ξάνθης, ήταν σήμερα Παρασκευή 4 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Ο κύριος Παυλόπουλος ανέφερε κατά την ομιλία του πως οι Έλληνες υπό όρους αραγούς ενότητας, όπως το πράττουμε άλλωστε για όλα τα εθνικά μας θέματα και τα εθνικά μας δίκαια, είμαστε αποφασισμένοι και ανυποχώρητοι στο να υπερασπιστούμε με βάση το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, το διηνεκές και έναντι πάντων την εθνικότητα της Θράκης. Επιπλέον έστειλε μήνυμα σε εκείνους οι οποίοι παραχαράσουν αδιστάκτως την ιστορία και την πραγματικότητα, τονίζοντας πως η συμπεριφορά τους επιβάλλει να ζητήσουν συγγνώμη για την συνεχή και κατά συρροή παραβίαση της διεθνούς και της ευρωπαϊκής νομιμότητας, αντί να προβάλλουν προκλητικώς αβάσιμες και παράνομες αιτιάσεις. Μου δίνει τη ευκαιρία να στείλω ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση και ιδίως προς τη γείτονα Τουρκία. Εμείς οι Έλληνες που έχουμε αποδείξει τι σημαίνει δημοκρατία, τι σημαίνει ελευθερία, τι σημαίνουν θεμελιώδη δικαιώματα, δεν δεχόμαστε μαθήματα από κανένα στα θέματα αυτά. Πολύ περισσότερο από εκείνους οι οποίοι είναι κατά συρροήν, θα το τονίσω, κατά συρροήν, παραβάτες της διεθνούς και της ευρωπαϊκής νομιμότητας. Αυτοί δεν μπορούν να δίνουν κανένα μάθημα και καλό θα ήταν να ζητήσουν μια συγγνώμη αντί να προβάλλουν τέτοια αβάσιμα επιχειρήματα τα οποία τους εκθέτουν και διεθνώς.
τηλέφωνο. Μπράβο, ρε. Ο Ρούλης.